Η Χερσόνα δέχεται ξανά επίθεση. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία πως έπληξε κατοικημένες περιοχές από την απέναντι όχθη του Δνίπερου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 7 το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά, μετά την αποχώρηση των Ρώσων από την πόλη του Ουκρανικού Νότου, ο στρατός έχει εντοπίσει και εξουδετερώσει περισσότερες από 7.000 ρωσικές νάρκες. Λεσέ σε κίλκα днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Από την άλλη, οι Ρωσόφωνοι στο Ντονιέτσκ κατηγορούν τον Ουκρανικό στρατό για μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε δεξαμενές καυσίμων με απολογισμό 5 νεκρούς και 14 τραυματίες. Την ώρα που ο Ρωσικός στρατός ανασυντάσσει τις δυνάμεις του στην Ανατολική Ουκρανία, στην Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας διευκρινίζει πως ακόμη δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις διαλόγου ανάμεσα σε Biden και Πούτιν. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου πως είναι έτοιμος να συνομιλήσει με το Ρώσο ομολογό του, αν ο τελευταίος αναζητήσει έναν τρόπο για να τερματίσει τον πόλεμο. Is willing to speak. You heard from the Kremlin themselves today that they very clearly are not. Τη δική του ερμηνεία έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για όσα συμβαίνουν στο πεδίο των μαχών, αλλά και για τα ρωσικά πλήγματα στα ουκρανικά εδάφη. Ukraine is advancing on the ground, retaking some of their territories, occupied territories, but Russia, in return, deliberately targeting the civilian infrastructures.